Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Για πείτε μας τι έγινε. Είναι καταρχάς να σας συστήσουμε στον κόσμο. Σας ξέρει, είστε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας μας. Τι συνέβη ακριβώς? Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, στο πλαίσιο αυτού του απαράδεκτου χουντικής έμπνευσης νόμου που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και των συναντήσεων, καλούμε ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών για να δώσω κατάθεση για απίθεια, για παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Αφορά μια απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας στις 24 Σεπτεμβρίου που διεκδικούσε η Ομοσπονδία μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού. Μάλιστα. 24 Αυτό Σεπτεμβρίου είναι. Δηλαδή. Από 24 Σεπτεμβρίου. Από 24 ναι. Σεπτεμβρίου. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι. Καταρχάς, συγγνώμη, πού σας καλούνε, στην Ομονία, στο ΑΤΑΦ Ομονία σας καλούνε? Στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Μάλιστα. Ακριβώς. Εντάξει, δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Ασφαλώς, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκάθαρα πει ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να προβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια όταν έχουμε ένα συνεχιζόμενο έγκλημα σε βάρος της υγείας του λαού. Όμως λέω ότι δεν κρατάνε και τα προσχήματα, γιατί ήταν μια δήλωση, συγκέντρωση που εξελίχθηκε πολύ ομαλά και μάλιστα είχαμε συνάντηση και με εκπροσώπους της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Στη συγκεκριμένη για την οποία σας εγκαλούν 24 Σεπτέμβρη. Ακριβώς, βεβαίως. Από περιέργεια το έγγραφο, τι αναφέρει ότι παραβήκατε? Έχει κάποια παραπομπή σε νόμους, παραβίαση νόμους, σε άρθρο, τι? Νόμο, ναι, σας είπα. Να το διαβάσω, το έχω μπροστά μου, κυρία Ρέτζου. Για παράβαση των άρθρων 26-27, απίθεια, 292 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, για παρακόλληση συγκοινωνιών με βάση το νέο νόμο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Πάτε για απίθεια δηλαδή. Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό, να το πάρτε. Άλλο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα λέμε. Ναι, άλλο η απίθεια και άλλο η παρακόλληση συγκοινωνιών. Όλα και μέσα. Και για παρακόλληση συγκοινωνιών και για απίθεια. Αυτό σου λέω. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο, ξαναλέω, εφαρμόζεται ο νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τότε τον είχαμε καταγγείλει και είχαμε πει ότι είναι έκτρωμα. Και επιβεβαιωνόμαστε δηλαδή ότι ο πραγματικός του στόχος δεν είναι η προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών, όπως τότε έσκιζε τα ρούχα της η κυβέρνηση, ότι αυτό έρχεται να προστατεύσει. Ποια παρακόλληση συγκοινωνιών στην Αριστοτέλους έγινε? Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω. Σας ζητήθηκε. Ποια διασάλευση, ποια σωμαλής κοινωνικής και οικονομικής ζωής του λαού μας, λέω εγώ, όχι του τόπου. Είχατε καταλάβει το δόστρωμα, για να καταλάβουμε, γιατί προχθές με τον κύριο Γιαννακό τα ίδια είχαμε. Ήταν μια μαζική, μαχητική συγκέντρωση την οδό Αριστοτέλους. Μα το λέει το έγγραφο, αυτό θέλω να σας διαβάσω. Από ναι. Το Υπουργείο Υγείας. Μα το λέει, εδώ. Παραβήκατε λοιπόν το νόμο 4703 του 20, δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις, με πράξεις που έλαβαν χώρα την 24/9/2020 έξωθεν του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα. Ακριβώς. Διασαλεύουν οι γιατροί, οι υγειονομικοί, τη δημόσια ασφάλεια, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα προσλήψεις προσωπικού, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και όχι αυτοί που καθημερινά εκθέτουν εμάς, τους ασθενείς μας και το λαό μας σε κίνδυνο, εκθέτουν τη ζωή τους και την υγεία τους σε κίνδυνο. Βλέπουμε τι γίνεται με τα κρούσματα, βλέπουμε αυτή η κατάσταση, το ξεσάλωμα από την εργοδοσία, αλλά εκεί η κυβέρνηση τον τζαπουκά της δεν το δείχνει. Πρόεδρε, εκεί προσοχή. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν θα βγάλει πουθενά, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω για το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, δεν θα βγάλει. Ναι, ακούστε με, είχατε κάποια αντιδικία όμως, για να καταλαβαίνουμε όμως. Καμία. Είχατε κάποια αντιδικία με κάποιον που ήσασταν οργανωτής πορείας επίσημα εσείς και σας ζητήθηκε κάτι? Τι συνέβη κάτι, δηλαδή πώς ξαφνικά από τον ουρανό ήρθε αυτό?
Και όμως έτσι έγιναν τα πράγματα, γι' αυτό σας λέω ότι δεν τηρούνται τα προσχήματα. Αλλά δεν έχει τόση αξία αυτό, γιατί θα σας πω, εμείς σήμερα το πρωί, και είναι αν το θέλετε και μια τραγική ηρωνία, βγάλαμε σαν Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταγγελία για τη δίωξη σε βάση του Προέδρου της άλλης ομοσπονδίας που δραστηριοποιείται, τον κλάδο της υγείας, όπου εκεί είχε εγγενιαστεί για πρώτη φορά ο νόμος της κυβέρνησης με ΜΑΤ και χημικά σε βάρος των υγειονομικών. Δικαιολογείται η κλίση του Προέδρου της Ομοσπονδίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας, επειδή επιτέθηκαν με ΜΑΤ και με χημικά οι αστυνομικοί? Ποιοι δεν τήρησαν τα μέτρα προστασίας σε εκείνη την περίπτωση? Για παρακόλληση της συγκοινωνίας. Ποια συγκοινωνία παρακολλήθηκε έξω από την Οδό Αριστοτέλου? Είναι προσχήματα όλα αυτά και είναι κριτήρια λάστιχο και που μπορούν να ερμηνεύονται κάθε φορά όπως βολεύει την κυβέρνηση, για να βγάζει παράνομες τις δίκαιες διεκδικήσεις μας, τελικά να μας φημώσει, να βάλει στο γύψο εμάς και το λαό, γιατί ξέρουνε ότι τα μέτρα που παίρνουνε γεννάνε δυσαρέσκεια, γεννάνε αγανάκτηση, γεννάνε και οργή, η οποία είτε το θέλουνε είτε δεν το θέλουνε θα μεταφραστεί και θα μετουσιωθεί σε οργανωμένους αγώνες. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και το εννοούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, είμαστε και γιατροί. Έχουμε και καθήκον να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που υπαγορεύει η συνείδησή μας, δηλαδή στον πλευρό των ασθενών μας, είτε είναι αυτό στο νοσοκομείο, είτε είναι έξω από την πύλη του νοσοκομείου, είτε είναι έξω από το Υπουργείο, να ζητάμε τα αυτονόητα. Να κάνει η κυβέρνηση αυτό που ακόμα και τώρα αρνείται να κάνει. Κυρία Ρέτζο, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε.